Κύριε Μπαλάσκα, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, να είστε καλά. Νομίζω ότι αυτές οι συλλήψεις που είχαμε και στις 3.30 θα γίνουν και επίσημα οι ανακοινώσεις από την Ελλάς, είναι τα πρώτα δείγματα και του νέου Υπουργού και της νέας ηγεσίας της Ελλάς. Της νέας ηγεσίας όχι, γιατί δεν έχει αναλάβει ακόμα η νέα ηγεσία. Άρα αυτό λέω, δεν έχει αναλάβει ακόμα, ναι. Δεν έχουν πάει καν στα γραφεία ακόμα. Σας ζητώ συγγνώμη. Ναι. Αλλά όμως φεύγοντας, μαζεύοντας και τα πράγματα από τα γραφεία τους και τα προσωπικά τους αντικείμενα, παρέδωσαν και τις φακέλους και αυτές οι έρευνες είχαν γίνει εδώ και πάρα πολλούς μήνες και ήταν σε εξέλιξη. Όπως είναι και σε εξέλιξη άλλες έρευνες, συν τις άλλες, εκτός από τις τρεις συλλήψεις, μην ξεχνάμε ότι δύο καταδιοκτικά έγγραφα έχουν δοθεί ήδη στην Ιντερπολ και στο Διεθνές Αστυνομικό Κύκλωμα για κάποιους αλλοδαπούς, δύο αλλοδαπούς ακόμα εκτελεστές, οι οποίοι αναζητούνται. Μάλιστα. Τώρα, όλο αυτό αφορά αυτό που λέμε τη Greek Mafia. Το λέω με ένα τίτλο για να... Είναι πολλά χρόνια αυτή η ιστορία όμως, κύριε Μπαλάσκα, και το έχουμε ξανασυζητήσει και μαζί πολλές φορές, με αυτές τις δολοφονίες που έχουν μείνει σε κάποιο σιρτάρι ανεξιχνίαστες. Όλες οι δολοφονίες έχουν μείνει ανεξιχνίαστες, εκτός από μία δολοφονία, η οποία... δύο Βούλγαροι, οι οποίοι σκότωσαν τον Γιάννη τον Μακρύ στην παραλιακή ζώνη, η οποία εξεχνιάστηκε μετά από συγκεκριμένα λάθη που είχαν κάνει οι δύο Βούλγαροι. Όλες οι άλλες, 20 τον αριθμό, 20. Είναι ακόμα ανοιχτές και ανεξιχνιάστες. Και... ενώ τα πληρωμένα συμβόλαια. Ναι, τα πληρωμένα, αυτά όπως λέγονται συμβόλαια θανάτου, όπως τα λένε. Παραμένουν όμως ανεξιχνίαστες και δολοφονίες, ας πούμε, να αναφερθώ στον συνάδελφό μου, τον Γιώργο τον Καραϊβάζ. Βεβαίως. Στο Γιώργο τον Καραϊβάζ, μην ξεχνάτε ότι υπήρξαν συλλήψεις όσον αφορά αυτούς οι οποίοι ήταν οι εκτελεστικοί βραχίονες, πλην όμως δεν έχουν πιαστεί οι θύνοντες νόμους, αυτοί δηλαδή που δώσαν τις εντολές. Κατάλαβα. Αυτοί δεν έχουν πιαστεί ακόμα. Μάλιστα. Αυτοί οι οποίοι έδωσαν τις εντολές. Τώρα, σας παρακαλώ. Στην περίπτωση του Γιώργου τον Καραϊβάζ. Κύριε Μπαλάσκα, θα ήθελα να πάμε να μας μεταφέρετε μία εικόνα, αν έχετε κι εσείς, στην καθημερινότητά μας. Αυτό που λέμε μικροεγκληματικότητα, αυτό που λέμε ανασφάλεια του πολίτη, θα αλλάξει κάτι? Κοιτάξτε, ο κύριος Χρυσοχοίδης είναι γνωστός. Όχι σε μένα, είναι σε όλους. Είναι μία μηχανή η οποία θέλει να είναι πάντα καλοκουρδισμένη και να είναι κέρια. Με το που ήρθε και πάτησε το πόδι του στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να γυρίσει 39 τηλεφωνήτριες αυθημερών στην άμεση δράση, διότι εκεί πονούσε το σύστημα, στο 100. Για να υπάρχει άμεση επικοινωνία με τον πολίτη που παίρνει να... Ακριβώς. Μάλιστα. Άμεση επικοινωνία με τον πολίτη, διότι ξέρετε ότι το 100 είναι η ουσιαστική αστυνόμευση για την μικροεγκληματικότητα, όπου ο καθένας αμέσως θα πάρει τηλέφωνο. Και είναι η άμεση επικοινωνία, κύριε Μπαλάσκα, άμεση επικοινωνία του κόσμου με την αστυνομία. Άμεση επικοινωνία, γι' αυτό λέγεται και άμεση δράση. Ναι. Έτσι λοιπόν θα γυρίσει άλλα 200 άτομα και μετά υπολογίζει σε άλλους 800 δικυκλιστές, διότι είχε ξεματώσει εντελώς η ομάδα Δίας, η οποία ήταν και δικό του, είναι και δικό του δημιούργημα. Και από εκεί πέρα βλέποντας και κάνοντας, κοιτάξτε να δείτε, η αστυνομία για να αλλάξει θέλει αναδιάρθρωση. Αναδιάρθρωση εκβάθρου και ανακατανομή της δύναμής της. Τώρα αυτά είναι μπροστά όλα. Περιμένουμε δείγματα γραφής από τον κύριο Χρυσοχοίδη. Τώρα, με τους αστυνομικούς αυτούς που είχε πει και ο κύριος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ το Σεπτέμβριο, ότι θα αποδεσμευτούν αστυνομικοί από την ασφάλεια υψηλών προσώπων. Δεν, ή έχουν αποδεσμευτεί λίγοι, τέλος πάντων. Όχι, έχουν αποδεσμευτεί, αλλά λίγοι, διότι κόλλησε το πράγμα και στα φυλαπορίας και σε μεγάλες πιέσεις. Θυμάμαι τον τελευταίο υπουργό που είπε ότι, τον κύριο Οικονόμου, είπε ότι δεν θα υποκύψω στις τεράστιες πιέσεις. Έτσι ακριβώς ανέφερε ο κύριος Οικονόμου. Στις τεράστιες πιέσεις. Αυτών που έχουν τους αστυνομικούς και δεν θέλουν να τους αποδεσμεύσουν, λέτε. Προφανώς και μιλάμε για μεγάλα κεφάλια, μεγάλους παράγοντες, μεγάλους επιχειρηματίες. Δεν ξέρω τι μεγάλοι θα μπορούσαν να θεωρούνται αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αστυνομικούς αυτή τη στιγμή και πολλοί από αυτούς χρησιμοποιούν και σαν Φιλιππινέζες. Από εκεί πέρα περιμένω και περιμένουμε όλοι να δούμε τι θα κάνει, αν θα υλοποιήσει την επιταγή του Πρωθυπουργού, διότι ο κύριος Πρωθυπουργός είναι ότι το είπε δημόσια στη ΔΕΘ αυτό, ναι, και είπε αυτό... ότι μάλιστα δίδω και την δική μου μισή προσωπική μου φρουρά. Αυτό ακριβώς. Τώρα, όλο αυτό για να γίνει, βέβαια, το ξέρετε εσείς καλύτερα από μένα, διάβαζα μία έρευνα στην Καθημερινή ότι υπάρχουν μόλις 28 περιπολικά στις βάρδιες για όλη την Αττική.
Και πολλά λέει. Και πολλά λέει. 21. Για όλη την Αττική μιλάμε. Είναι δυνατόν. Για όλη την Αττική μιλάμε. Είναι δυνατόν, κύριε Μπαλάσκα, εσείς ξέρω ότι κάνατε μέχρι που φύγατε, κάνατε βάρδια σχεδόν κάθε μέρα. Να προλάβετε, να δείτε τι γίνεται, να πάτε, να μιλήσετε, να λύσετε προβλήματα. Δεν προλαβαίνεις. Δεν είναι ότι δεν προλαβαίνεις. Δεν προλαβαίνεις να επιληφθείς, δεν προλαβαίνεις να πας στους πολίτες που σε έχουν καλέσει. Αυτό λέω. Δεν προλαβαίνεις. Είναι ό,τι χειρότερο. Φανταστείτε ότι φτάσαμε πριν περίπου, θυμάμαι τα στατιστικά, πριν από 28-30 ημέρες, ότι από το χολαργό, Αγία Παρασκευή να το πάρουμε, αριστερά μέχρι το Μαραθώνα και δεξιά μέχρι το Λαύριο ένα περιπολικό. Ένα περιπολικό για όλη αυτή την περιοχή που μας περιγράφεται. Πάρτε το χάρτη κάτω και βάλτε και δείτε. Δηλαδή, Παγκράτη, Βύρωνας και Σαριανή, Μητό, Δάφνης. Παγκράτη, Βύρωνας και Σαριανή, Μητό, Δάφνης, Ηλίσια. Ένα περιπολικό. Τώρα πείτε μου, ένα περιπολικό, τι να πρωτοκάνει και πού να πρωτοπάνε αυτοί οι άνθρωποι? Θα γίνεται πρακτικά, εκτός αν είναι Star Trek και διακτηνίζονται. Δεν γίνεται πρακτικά. Πρακτικά δεν μπορεί να γίνει, το καταλαβαίνετε. Ωραία, και αυτό πώς μπορεί να λυθεί, ας πούμε, μιας και το λέμε τώρα, με τα περιπολικά. Να ξαναγυρίσουν οι αστυνομικοί στις μάχημες υπηρεσίες, να μπουν σε περιπολικά, να δοθεί υλικό, να ξαναγυρίσουν τα περιπολικά που θα έχουν να έχουν οι τομείς, να ξαναγυρίσουν οι δικυκλιστές, να υπάρχουν κανονικά δικυκλιστές. Δεν μπορεί τώρα Παγκράτη, Βύρωνα και Σαριανή, Μητό, Δάφνης να υπάρχει ένα ζευγάρι δικυκλιστών, ενώ υπήρχαν 34 κάποτε. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν μπορεί κανένας να παραπονιέται και να λέει γιατί έχουμε μικροεγκληματικότητα. Γιατί ανέβηκαν οι κλοπές, γιατί ανέβαινε η εγκληματικότητα ιδιαίτερα στην πλευρά του πολίτη, εκεί που τη χρειάζεται ο πολίτης δίπλα του. Ακριβώς. Και επίσης παλιότερα, νομίζω έχει εφαρμοστεί, αλλά για λίγο, δεν ξέρω για πόσο διάστημα, είχαμε και τις περιπολίες, τις πεζές περιπολίες στις γειτονιές. Να σας πω αυτό κάτι, βοηθούσε αυτό, πολύ. Μπορεί να πάτε στο κέντρο των Αθηνών, όπου υπάρχει ακόμα το Αρχαιολογικό Μουσείο, εκεί να δείτε. Αυτά είναι αρχαία πράγματα που λένε, πεζές περιπολίες και τα λοιπά. Ο αστυνόμος της γειτονιάς και τέτοια, αυτά τώρα είναι μη θέμα. Ξέρετε ότι αυτό βοηθάει όμως, κύριε Μπαλάσκα, γιατί υπάρχει μια αίσθηση ασφάλειας και ο άλλος δεν θα μπορεί. Αγαπητέ μου, αν δεν βοήθαγε, δεν θα το είχαν όλες οι χώρες. Ναι, μπράβο. Στην Αμερική, αν θα πάτε, στην Ουάσιγκτον, αν θα πάτε στη Νέα Υόρκη, υπάρχουν παντού πεζές περιπολίες. Ακριβώς. Στη Γερμανία το ίδιο. Στη Γαλλία, στο Παρίσι το ίδιο. Εάν δεν βοήθαγε, δεν υπάρχει στην Ελλάδα όμως, απλά δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Διότι δεν υπάρχει προσωπικό το οποίο θα μπορούσε να καλύψει όλες αυτές τις μάχημες εντός εισαγωγικών υπηρεσίες, τουλάχιστον στην Αττική γη, πάνω στην Αττική. Και βλέπετε ότι υπάρχουν υποστελεχωμένες υπηρεσίες, ότι υπάρχουν τμήματα ασφαλείας τα οποία δυστυχώς κλείνουν το βράδυ, δεν λειτουργούν, ελάτε το πρωί τους λένε, ξέρετε ότι υπάρχει θέμα. Συν τις άλλες θα έπρεπε να έχουμε τουλάχιστον άλλες 10.000 από το σύνολο το 57 μιλάω, και να υπηρετούν στην Αττική, αλλά υπηρετούν σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Αυτό πήγα να σας πω τώρα. Ήταν το επόμενο ερώτημά μου, το είπατε εσείς. Από τους 57.000, περίπου νομίζω το 70% είναι στην περιφέρεια. Γιατί μπορούν μετά από 2 χρόνια να ζητήσουν μετάθεση. Και αν τσιμπήσουμε και λίγο παραπάνω, μπορεί να είναι και λίγο παραπάνω. Μπορεί να είναι και λίγο παραπάνω. Αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι στην Αττική. Ναι, αλλά σου λέει τώρα ο άλλος, κοίταξε να δεις τώρα εσύ τώρα. Τι να σας πω τώρα, στο Αγρίνιο, τι εγκληματικότητα έχεις? Στα Τρίκαλα, τι εγκληματικότητα έχεις? Στην Ιγουμενίτσα, μέσα στην Ιγουμενίτσα, τι εγκληματικότητα έχεις? Αν μην πάω τώρα αλλού. Καταλαβες, γιατί έχεις τόσους? Ενώ η Αθήνα πονάει. Βεβαίως. Να λέμε τα πράγματα όπως είναι, αυτό είναι, εάν αλλάξει, είναι αίτιο πολέμου, όπως καταλαβαίνετε. Διότι θα καταργηθεί η μεγαλύτερη. Ό,τι μεγαλύτερο έχει κάνει για τους αστυνομικούς το συνδικαλιστικό κίνημα, που είναι ο κώδικας μεταθέσεων των αστυνομικών. Η μοριοποίηση κώδικας μεταθέσεων. Καταλαβαίνετε. Μάλιστα. Ότι είναι πολύ δύσκολα πράγματα αυτά. Είναι δύσκολα, αλλά σιγά σιγά στα χείλη του Χρυσοχοίδη αρχίζω και τα βλέπω. Κάτι πρέπει να γίνει. Δεν μπορεί να προχωρήσει άλλο το πράγμα, έτσι το ξέρετε κι εσείς και το λέτε κιόλας. Δεν μπορεί, γιατί κοιτάξτε να δείτε. Μας πιέζει πάρα πολύ, ιδιαίτερα στην Αττική, και η παιδική εγκληματικότητα. Όλοι είναι μετά από 10, 12, 13 χρόνια. Με μαχαίρια. Με μαχαίρια και συμμορίες, κύριε Μπαλάσκα. Τώρα αυτό έχει ξεφύγει και αυτό το κομμάτι που λέτε τώρα. Εντελώς. Εντελώς όμως. Πάνω από 65% έχει ανέβει η παιδική. Πάνω από 65%. Είναι τεράστιο το ποσοστό. Τεράστιο. Εγκληματικότητα, παύλα, παραβατικότητα. Παραβατικότητα. Τώρα, κάτι για το κλείσιμο. Τροχονόμοι υπάρχουν ως σώμα στην ελληνική αστυνομία? Ο τροχονόμος υφίσταται ή έχουν αλλάξει ειδικότητα πια και δεν υπάρχει? Όχι, υπάρχουν τροχονόμοι. Και πού είναι?
Με το σταγονόμετρο. Δεν υπάρχουν, κύριε Μπαλάσκα, πουθενά. Δεν υπάρχει τροχονόμος πουθενά. Υπάρχουν τροχονόμοι, απλά εσείς δεν τους βλέπετε γιατί δεν βγαίνουν έξω, γιατί είναι πολύ λίγοι. Έπρεπε να είναι 100 και είναι 2. Έπρεπε να είναι 1000 και είναι 4. Οπότε δεν μπορείς σε μια χαοτική Αθήνα, μια χαοτική Αττική, δεν μπορείς να τους δεις, θα μου πείτε. Νομίζω καταλαβαίνετε το χιούμορ. Και περιπολικά υπάρχουν. Πού να τα δεις. Όταν είναι ένα ανά 440.000 κάτοικους, υπάρχουν περιπολικά. Αλλά είναι τόσα λίγα που είναι μία σταγόνα στον ωκεανό. Γι' αυτό λέω, θέλουμε να δούμε τροχονόμους. Κάποτε, όταν η τροχιά ήταν κανονικά, στα κανονικά της, βλέπαμε ιδιαίτερα τις ώρες αιχμής, στις μεγάλες διασταυρώσεις υπάρχουν τροχονόμοι. Μπράβο. Που τραβούσαν, ρυθμίζαν, έκαναν και έμπειροι τροχονόμοι. Το έχετε ξαναδεί εσείς αυτό, εγώ το βλέπω. Ειδικά, ας πούμε, τώρα μιας και το λέτε, μικρός ήμουν, αλλά το θυμόμαστε όλοι και έχει μείνει το σήμα κάτεθεν. Ο τροχονόμος εκεί στην Κηφισιά ήταν η αναφορά, έτσι είναι. Σαφώς, καλτ. Ναι. Να είναι καλά, αυτός ήταν, έγραψε χρυσές σωλήνες. Μπράβο, θέλω να πω. Με τη μορφή του δόξασε την τροχέα. Ακριβώς. Ότι όλο αυτό το πράγμα δεν υπάρχει πια. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, λες, δεν υπάρχει τροχονόμος πια τελείως. Έχουν αλλάξει ειδικότητα. Κάνουν κάτι άλλο. Ναι, γιατί δεν υπάρχει έμψυχο υλικό. Έχουν φύγει όλοι από την τροχέα. Δεν έχει ανανεωθεί το υλικό με ανθρώπους που θέλουν να πάνε στην τροχέα. Από τη στιγμή που δεν υπάρχουν άνθρωποι, δεν μπορείς να πάρεις τρεπό, δεν μπορείς να έχεις ελαστικό ωράριο, δεν μπορείς να είσαι έξω. Μάλιστα. Μόνο λίγες ώρες. Και όπως καταλαβαίνετε, κανένας δεν θέλει να πάει στην τροχέα και όσοι είναι, όλοι θέλουν να φύγουν. Όλα αυτά που περιγράψαμε τώρα, κύριε Μπαλάσκα, και μας είπατε, μπορεί κάπως να αλλάξουν. Έστω και σταδιακά. Ναι. Ναι. Γιατί από τη μια μέρα στην άλλη δεν μπορεί να αλλάξει όλο το πράγμα, αλλά σταδιακά βλέπετε ότι ενδεχομένως κάτι μπορεί να γίνει. Να πάρει το βιβλίο Χρυσοχοίδης όλο αυτό της δύναμης, να κάνει μια νέα αναδιάρθρωση της ελληνικής αστυνομίας, να κάνει μια νέα ανακατανομή των δυνάμεων, να βάλει τις δυνάμεις εκεί που χρειάζονται, να ξυλώσει όλες τις Φιλιππινέζες, τις Γαλλίδες, τις Ιταλίδες και Ισπανίδες και από εκεί πέρα να ξανακάνει μια σύγχρονη αστυνομία με ένα νέο μοντέλο, το οποίο θα ανταποκρίνεται αυτή τη στιγμή στους καιρούς στους οποίους ζούμε και στην εγκληματικότητα την οποία έχουμε, αλλά. Θέλετε, αφού κλείνετε εσείς το θέμα, να το κλείσω και εγώ, το διατάφθα μου ποιο είναι. Βέβαια. Η εγκληματικότητα για την ελληνική αστυνομία, μην ξεχνάτε ότι είναι το 50%. Το άλλο 50% της ελληνικής αστυνομίας είναι η συνδρομή στον πολίτη. Δεν είναι. Είναι να λύνει προβλήματα πολιτών. Μάλιστα. Δεν είναι όλη η αστυνομία. Όχι, είναι και τα μέρα να κυνηγά την εγκληματικότητα. Η γραφειοκρατία που λέτε και όλο το υπόλοιπο πράγμα που υπάρχει. Είναι να εξυπηρετεί, να πας στο σπίτι του, να τον διευκολύνεις, να του λύσεις τη διαφορά με το γείτονα, να μπορέσεις να πάρεις και να συνοδεύσεις παιδάκια στο νοσοκομείο. Είναι δηλαδή κοινωνική παροχή η ελληνική αστυνομία. Όταν δεν υπάρχει κόσμος ή είναι άνισα κατανενημένος, υπάρχει πάρα πολύ σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα μέσα από την αστυνομία. Μάλιστα. Κύριε Μπαλάσκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα που τα είπαμε. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά.